Σάββατο 15 Ιανουαρίου. Βρισκόμαστε στο Δαμάση, το σεισμόπληκτο Δαμάση, που τις τελευταίες μέρες με την κακοκαιρία του Διομήδη κινδύνεψε να πνιγεί. Εδώ μαζί μας είναι ο Περιφερειακός Σύμβουλος Περιφέρειας Θεσσαλίας, ο κύριος Άκης Παιδής. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε από το σεισμό. Ωραία. Τι γίνεται? Πάμε μία-μία τα ερωτήματα. Πάμε στην πρώτη σας ερώτηση. Ωραία. Σεισμός. Έχουν ξεκινήσει, μπαίνουν τα χρήματα από την αρρωγή. Μπήκε και η δεύτερη δόση στους δικαιούχους του σεισμού της Βόρειας Θεσσαλίας, όπως λέει η κυβέρνηση, αλλά και της ΣΑΜΟ. Τι γίνεται, ποια είναι η διαδικασία στη συνέχεια, πού έχουμε φτάσει? Υπάρχει μια πάρα πολύ καλή ροή όσον αφορά τις προκαταβολές για τις επισκευές των σπιτιών. Ήδη την προηγούμενη εβδομάδα έχει μπει και η δεύτερη δόση. Είμαστε πάρα πολύ αισιόδοξοι ότι μέχρι τέλος του μήνα θα έχει βγει και η πρώτη άδεια από την πολυδομία επισκευής σπιτιού, ώστε σιγά σιγά να μπορέσουμε να δούμε να ξεκινάνε οι εργασίες στο πρώτο σπίτι, στο σεισμόπληκτο Δαμάση. Εδώ να τονίσουμε για όσους δεν το γνωρίζουν ότι η πλατφόρμα Αρρωγή έδωσε παράταση μέχρι τέλους του μήνα σε όσους δεν πρόλαβαν να κάνουν τις αιτήσεις τους για να πάρουν την χρηματοδότηση ως προκαταβολή, είτε για κίτρινο, είτε για πράσινο, είτε για κόκκινο σπίτι και για τις επιχειρήσεις. Σας είχαμε πει και στους κατοίκους του χωριού και σε εσάς κατ' ιδίαν, αλλά και στο κανάλι σας. Περιμέναμε να δοθεί αυτή η παράταση. Είχαμε κάνει το σχετικό αίτημα στον αρμόδιο Υπουργείο. Και έτσι αυτή η παράταση δόθηκε μέχρι τέλος του μήνα. Υπήρχαν και κάποιες συστάσεις που ήταν σε κρεμότητα. Η ΔΑΕΦΚ θα είναι εδώ ξανά την επόμενη εβδομάδα, ώστε να δούμε και όλα τα ζητήματα συνολικά που υπάρχουν. Ο κύριος Τριαντόπουλος, ο Υπουργός παρά τον Πρωθυπουργό που ήταν με τον κύριο Αγοραστό τις τελευταίες μέρες, μας φώτισε, μας είπε κάτι καινούριο, κάτι χρήσιμο. Ότι η ροή των, όπως σας είπα, των πληρωμών συνεχίζεται κανονικά και απρόσκοπτα και ότι θα είναι πάντα συνεχώς κοντά στους πολίτες σε όποια δυσκολία αυτοί οι πολίτες έχουν εκεί, σε όποια δυσκολία έχει προκύψει. Έχουμε τελειώσει με το σεισμό? Πρέπει να ξέρουν κάτι άλλο οι συμπολίτες μας που... Οι διαδικασίες, όπως ξέρετε και εσείς και ο ίδιος είστε σεισμοπαθείς, είναι πολύπλοκες, είναι χρονοβόρες. Εγώ θέλω να απευθύνω ένα κάλεσμα μέσα από το κανάλι σας. Τα χρήματα που παίρνουν ως προκαταβολή οι σεισμόπληκτοι, παρακαλώ πολύ να μην δαπανηθούν για άλλες ανάγκες που πιθανόν έχουν. Είναι χρήματα που θα πρέπει να πάνε αποκλειστικά για τις επισκευές για την ανοικοδόμηση καινούριου σπιτιού και είναι χρήματα που θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για τον προϋπολογισμό αυτό. Θα χρειαστεί να υπάρχουν τιμολόγια, θα χρειαστεί να υπάρχουν πληρωμές τραπεζικές. Οπότε, εάν τα χρήματα αυτά δαπανηθούν για κάποιο άλλο σκοπό και μετά ο πληγέντας κάτοικος του Δαμασίου και των άλλων περιοχών δεν μπορεί να εξασφαλίσει το ποσό για να πληρώσει τα τιμολόγια του, πιθανόν το ποσό αυτό να του ζητηθεί πίσω. Ωραία. Διαβάσαμε τις τελευταίες μέρες ότι μεγαλοεργολάβοι που φτιάχνουν έργα όπως εθνικούς δρόμους και τα σχετικά, γέφυρες, ποτάμια, ζήτησαν από το αρμόδιο Υπουργείο, επειδή οι συμφωνίες που είχαν υπογράψει ήταν με άλλα χρηματικά ποσά και άλλα δεδομένα και ήρθαν αυτές οι πάρα πολύ μεγάλες αυξήσεις στα οικοδομικά υλικά, να αναθεωρηθεί αυτό το ποσό και το Υπουργείο το δέχτηκε. Είναι ένα αίτημα που είχαμε και εμείς εδώ στο σεισμό. Πιστεύουμε ότι σε επόμενη φάση θα αλλαχθεί και η συγκεκριμένη απόφαση που αφορά τους σεισμόπληκτους της Υπηρετικής περιοχής. Και θα δούμε να γίνεται μια αναπροσαρμογή των τιμών προς τα πάνω. Έχουν πει οι αρμόδιοι κάτι τέτοιο, ότι είμαστε κοντά στο να υπογραφεί κάτι τέτοιο? Ακόμη όχι, δεν το έχουν πει, αλλά εφόσον άλλαξε συνολικά η απόφαση του Υπουργείου όσον αφορά τις εργοληπτικές εταιρείες και άλλαξε συνολικά ο κανονισμός των τιμών στα πρώτα υλικά, πιστεύω ότι στην επόμενη φάση θα το δούμε να γίνεται και εδώ στα σεισμόπληκτα σπίτια. Ωραία, πάμε στο επόμενο θέμα. Αγροτικές αποζημιώσεις. Μέχρι τέλος του μήνα θα εξοφληθούν όλες οι αποζημιώσεις του 2021. Είτε αφορά παγετούς σε αμπέλια, είτε αφορά σε φρούτα, οτιδήποτε. Ό,τι εκκρεμότητα υπάρχει από το 2021 θα εξοφληθεί μέχρι τέλος του μήνα. Ωραία. Τσίπουρο, μια διαδικασία εκατοντάδων χρόνων στην περιοχή μας. Μια ανάσα για τους αγρότες, ο παραδοσιακός άμβικας, όπου ό,τι στα φύλλα δεν παίρναν οι έμποροι πήγαιναν εκεί και έβγαινε το εκλεκτό παραδοσιακό τσίπουρο τσικουδιά στην Κρήτη. Δέχεται ένα μεγάλο πόλεμο κατά τους αμβικούχους και τους παραγωγούς τσίπουρου από τους μεγάλους παίκτες, τους ποτοποιούς, οι οποίοι, όπως λένε στην ανακοίνωσή τους πρόσφατα, διεκδικούν να πάρουν την αποκλειστικότητα και ότι οι κυβερνήσεις κλείνουν να βοηθήσουν περισσότερους ποτοποιούς παρά τους αμβικούχους. Κοιτάξτε, εδώ πέρα πρέπει να δούμε λίγο το θέμα συνολικά και πρέπει να κάνουμε κατά κάποιο τρόπο να μπει μια σειρά στην όλη κατάσταση.
Ήμουν ο πρώτος που είχα πει ότι πρέπει ο χαρακτηρισμός χήμα Τσίπουρο να σταματήσει. Το χήμα μπροστά από, από τη λέξη Τσίπουρο, ενώ το χρησιμοποιούσαμε πάρα πολύ, ήταν κάτι που, αν θέλετε, κατά τη γνώμη μου, υποβάθμιζε το προϊόν. Πρέπει λοιπόν να μπει μια σειρά και σε αυτό το, στους ανδικούχους. Πρέπει το προϊόν αυτό να γίνεται κατά κάποιο τρόπο, όσο γίνεται περισσότερο, να είναι τυποποιημένο. Πρέπει, κατά τη γνώμη μου, να χρησιμοποιεί το όρος παραδοσιακό Τσίπουρο μπροστά. Και φυσικά το είχα πει κατά επανάληψη, θα πρέπει το παραδοσιακό Τσίπουρο Τυρνάβου να γίνει ένα προϊόν EPIP, που σημαίνει εγγυημένο παραδοσιακό ιδιότυπο προϊόν, να αναγνωριστεί έτσι από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να μην μπορεί ποτέ κανείς να το πειράξει. Με όρους, με κανονισμούς και με πάνω απ' όλα με ασφάλεια και για τον παραγωγό, αλλά με ασφάλεια και για τον καταναλωτή. Και μάλιστα με αυτόν τον χαρακτηρισμό του προϊόντος ως EPIP, ως ιδιότυπο παραδοσιακό προϊόν, θα προστατευόταν και η πολιτιστική κληρονομιά του προϊόντος, αλλά και γενικά όλη η παράδοση που έχει να κάνει εκατοντάδες χρόνια με την παραγωγή του Τσίπουρου στον Τυρναβό και στην ευρύτερη περιοχή. Αυτό που ενοχλεί είναι η λέξη χήμα ή η ιδιότητα χήμα στην ουσία? Αυτό που ενοχλεί... Γιατί αν είναι η ιδιότητα χήμα, χήμα είναι τα όσπρια, χήμα είναι τα φασόλια, ο τραχανάς, χήμα είναι τα κρεμμυδιά, πατάτες που παίρνουμε, όλα χήμα είναι. Αυτό που ενοχλεί είναι ότι σε ένα πάρα πολύ ευαίσθητο προϊόν όπως το Τσίπουρο, δεν μπορεί να υπάρχει έλεγχος. Φυσικά και οι ίδιοι αμυκούχοι πιστεύω ότι είναι κάτι που θα το θέλουν αυτό, ο καθένας να έχει το προϊόν του με την επωνυμία του, να υπάρχει η χνηλασιμότητα, και είναι κάτι που διασφαλίζει όλους τους παραγωγούς, το προϊόν και τον ίδιο τον καταναλωτή. Εδώ και 10 χρόνια που έχει γίνει το αντιπλημμυρικό έργο της Γαλλογαύρας που βλέπετε πίσω μου, έχει δώσει πάρα πολλές και σημαντικές λύσεις, έτσι ώστε να αποφευχθούν οι άσχημες στιγμές όπως ζήσαν οι παλιότεροι στο Δαμάσι με το να πλημμυρίζει κάθε χειμώνα πολλές φορές η Γαλλογαύρα. Όμως αυτό το αντιπλημμυρικό έργο αποδείχτηκε το τελευταίο χρονικό διάστημα και με την κλιματική αλλαγή πως δεν είναι αρκετό. Την τελευταία φορά πριν από 2 μέρες, λίγο έλειψε η Γαλλογαύρα να πλημμυρίσει και να κάνει ακόμη μεγαλύτερη ζημιά στο ήδη πληγωμένο από τους σεισμούς Δαμάση. Κύριε παιδί, η Γαλλογαύρα είναι ένα πολύ σημαντικό έργο που έγινε και μας έχει σώσει πολλές φορές αυτό το αντιπλημμυρικό από κακές καταστάσεις και πλημμύρες. Προφανώς όμως, από ό,τι διαπιστώνουμε και ίσως και από την κλιματική αλλαγή, δεν είναι αρκετό αυτό το έργο. Η Γαλλογαύρα πάλι θα μπορούσε να μας είχε πνίξει αν έβρεχε μία ώρα παραπάνω προχθές στο Διομήδη. Φανταστείτε τι θα είχε συμβεί αν δεν είχε γίνει αυτό το έργο. Εγώ, εσείς σίγουρα το θυμάστε πάρα πολύ καλά, αλλά επειδή και εγώ θυμάμαι πώς ήταν η κατάσταση εδώ πέρα και πώς περνούσαμε από εδώ πέρα χωρίς τη γέφυρα, μέσα από το ποτάμι, από το ρέμα, φανταστείτε να μην υπήρχε αυτό το έργο. Σήμερα θα μιλούσαμε για ένα δαμάσι το οποίο θα είχε πλημμυρίσει αρκετές φορές. Τα τελευταία χρόνια λοιπόν, από τότε που κατασκευάστηκε η Γαλλογαύρα, εγώ την είδα φουσκωμένη μέχρι πάνω τουλάχιστον 3-4 φορές. Αυτό σημαίνει ότι είναι ένα έργο το οποίο δεν κατασκευάστηκε καθόλου στην τύχη. Κατασκευάστηκε στα πλαίσια της κλιματικής αλλαγής που περιμέναν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που περιμένουμε και εμείς σαν χώρα να γίνει. Γι' αυτό και προληπτικά η Περιφέρεια Θεσσαλίας κατασκεύασε αυτό το έργο, το οποίο έχει σώσει το Δαμάσι πάρα πολλές φορές. Και δεν το κατασκευάσε εδώ, το έχει κατασκευάσει και σε άλλες πολλές περιοχές αντίστοιχα έργα. Γι' αυτό βλέπουμε παλιά που υπήρχαν πλημμυρικά φαινόμενα να μην υπάρχουν και τώρα. Το νερό έφτασε, όπως είπατε και εσείς, μέχρι πάνω, αλλά το σημαντικό είναι ότι το έργο λειτουργήσε και το Δαμάσι δεν πλημμύρισε. Μπορεί αυτό το έργο συμπληρωματικά, για να δώσει μεγαλύτερη ασφάλεια στους κατοίκους του χωριού, να συμπληρωθεί, να γίνει κάτι έξτρα για να δώσει λίγο περισσότερο ύψος στην Κίτη? Υπάρχει ένα αίτημα από το τοπικό συμβούλιο του Δαμασίου, το οποίο έχει προωθηθεί στο Δήμο Τυρνάβου και στη συνέχεια και προς την περιφέρεια, να γίνει και ένα δεύτερο μικρό αντιπλημμυρικό στους πρόποδες του κάστρου, το οποίο θα μπορέσει και αυτό κατά κάποιο τρόπο να αποσυμφορεί τα νερά από την Γαλλογαύρα, να τα συγκρατεί και να πέφτουν με πιο ομαλό τρόπο στην... Μα αυτό είναι το θέμα, ότι η Γαλλογαύρα μαζεύει από πάρα πολλά βουνά τα νερά της και φουσκώνουν επικίνδυνα τις ώρες της βροχής. Δεν κρατάνε πολλές ώρες τα νερά, ευτυχώς, ναι, απορρέουν. Όπως ξέρετε και εσείς τώρα. Αλλά το θέμα είναι αν φουσκώσουν λίγο παραπάνω, τι γίνεται? Το σπάσιμο έγινε από άλλο σημείο, δεν έγινε λόγω της Γαλλογαύρας. Όχι, αλλά είναι πάλι ένα σημείο που και εκείνο θέλει διόρθωση. Παραδείγματος χάρη, οι ειδικοί λέγανε κατά την αρχή του έργου, όταν είχε γίνει πριν από 10 χρόνια, νομίζω ο κ. Σανίδας είχε κάνει το έργο, ότι έπρεπε να γίνει και ένα ανάχωμα
της γαλογάβρας μέσα στο ποτάμι, έτσι ώστε να μην διακόπτει το ποτάμι όταν κατεβάσει πολύ νερό τη ροή της γαλογάβρας. Αυτό είχε να κάνει με τα φερτά υλικά που μπορεί να φέρει και τα οποία θα μπορούσαν κάποια στιγμή να κλείσουν την έξοδο της γαλογάβρας προς τον Κυταρίσιο. Αν δεν κάνω λάθος, και αυτό το αντιμετωπίσαμε μια φορά, αλλά πάλι το έργο λειτουργήσε με επιτυχία. Και επίσης η γαλογάβρα, θα το δείξω τώρα, φεύγω από εσάς, έχει πάρα πολλά δέντρα μέσα, έχει λιγαριές τα οποία μεγαλώνουν. Υπάρχει... και δεν έχουμε δει ποτέ κανένα συνεργείο να έρθει να το καθαρίσει. Υπάρχει η σχετική εργολαβία, η οποία ίσως τη δείτε και τους επόμενους μήνες, και η οποία έχει να κάνει με καθαρισμό ρεμάτων, όπου κάποιο συνεργείο θα μπει μέσα να καθαρίσει και την γαλογάβρα, η οποία σε σχέση με άλλα ρέματα, τα οποία είχαν καθαριστούν χρόνια και τα καθαρίζει τώρα η περιφέρεια, είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Εγώ θα δείξω λιγάκι εκεί στο βάθος, θα προσπαθήσω να ζουμάρω. Ένα δεντράκι που φύτρωσε έχει μαζέψει γύρω του πάρα πολλά κλαδιά. Αύριο μεθαύριο μπορεί να γίνουν ακόμη περισσότερα αυτά και ίσως στη συνέχεια να δημιουργήσουν το κακό και να σταματήσουν να κολώσουν, που λέμε, τα νερά. Ναι, να... Γι' αυτό, επειδή η πρόληψη είναι καλύτερη. Να μπλοκάρει η γαλογάβρα, το ρέμα της γαλογάβρας από φερτά υλικά, και να μην λειτουργήσει κάποια στιγμή, αλλά σας είπα. Εμείς θέλουμε την πίεση τη δικιά σας και την σωστή ενημέρωση, όπως πάντοτε κάνατε στο Περιφερειακό Συμβούλιο, στον κύριο Γοραστό, να συμπληρώσει από το έργο της γαλογάβρας, να προσθέσει μια ασφάλεια στον κύριο. Η αντιπλημμυρική προστασία και θωράκιση είναι από τις προτεραιότητες της περιφέρειας, όπως επίσης ο καθαρισμός των ρεμάτων. Έχουν ξεκινήσει με ρέματα τα οποία είχαν καθαριστούν χρόνια, γιατί ξέρετε, εδώ υπήρχε ένα θέμα αρμοδιοτήτων. Κανείς δεν ήξερε μέχρι πρόσφατα ποιος θα καθαρίσει το ρέμα, θα το καθαρίσουν οι δήμοι, θα το καθαρίσουν οι περιφέρειες. Τελικά ποιανών είναι τα ρέματα? Κανείς δεν το ήξερε, ειλικρινά σας μιλάω. Και τελικά πρόσφατα, αν δεν κάνω λάθος, μέσα στο 19, με μια απόφαση, ο καθαρισμός των ρεμάτων πέρασε στην περιφέρεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είδατε αυτό το βίντεο. Αν σας άρεσε, πατήστε το χεράκι του like. Αν πάλι θέλετε να με βοηθήσετε σε αυτό που κάνω, κάντε εγγραφή στο κανάλι Αστέριο Στέλιο στο YouTube, κάντε ένα σχόλιο και επίσης κοινοποίηση αν θέλετε. Αυτό θα με βοηθούσε πάρα πολύ.